Η με σκορ 1-1 του Πανθρακικού στο γήπεδο του Περιστερίου απέναντι στον ατρόμη του Αθηνών στα πλαίσια τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο πέμπτο όμιλο που συμμετέχει η ομάδα του Πανθρακικού. Και έτσι μένει ανοιχτό αυτό ο όμιλο, αφού η ομάδα του Ατρώμη και τη ΣΑΕΚ έχουν 4 βαθμού. Ο Πανθρακικό έχει δύο, η Ερακλή ψαχνώνει διαποκλεισμένο 0 βαθμού. Ο τραγικό στη τελευταία με τον Ηρακλή Ψαχνών, ενώ το άλλο παιχνίδι είναι αεκατρόμητο. Έτσι, αυτό ο όμιλο, ο πέμπτο του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, παραμένει ανοιχτό. Η ομάδα του Παθρακικού έπαιξε ανασταλτικά πολύ καλό ποδόσφαιρο, σχετικά καλή εμφάνιση και στην επίθεση. Κατάφερε και λυτρώθηκε με τον Χασομέρι στο 88 λεπτό, αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ από το 78 λεπτό και έτσι κράτησε ζωντανέ τι ελπίδε πρόκριση στην επόμενη φάση και συγκεκριμένα στου 16 του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Η φάση και τα γκολ σε αυτόν τον αγώνα που διετήθησε ο κύριος Δημητρόπουλος. το τέταρτο λεπτό σου του Ούμπιτε σε κόντρα από το Τσουμάνι, μπλόκαρα ο Αθανασιάδης. στο 13 σουτ του Τάτου Αουτ, στο 19 φάου του Πέρεθ Αουτ, στο 22 φάου του Πίντου Γκαρσία, άστοχη έξοδο του Αθανασιάδη και του Καραμάνου και Αουτ, στο 27 σου του Χασομέρι Αουτ, στο 30 πάσα του Κοντοέπλα σε Καραμάνου έσω με τα πόδια σε κόρενο ο Αθανσιάδη. στο 42 σέντρα του Πίντου Γκαρσία βρίσκει άτσαλα την μπάλα ο Εμπό, και αποφέθηκε έτσι το αυτογκολ. Στο 47 σου του κοντόε μόλι Άουτ... στο 50 κόρνερ του Πίδου Γκαρσία, δύσκολο σε νέο κόρνερ ο Αθανασιάδης, αφού η μπάλα πήγαινε κατευθείαν στα δίχτυα. Στο 60 σου του Πίδου του Γκαρσία, μπλόκαρο ο Αθανασιάδης. Στο 78 μετά από ατομική προσπάθεια του Τάτου και δυνατό γωνιατικό σούτ... έγινε το 1-0 για τον Ατρόμ του Αθηνών. Ενώ στο 88 λεπτό μετά από γύρισμα του Μπαϊκαρά και προβολή του Χασομέρι, έγινε το τελικό 1-1. Η σύνθεση του Παθρακικού σε αυτόν τον αγώνα, Αθανασιάδη Παπαγιοργίου, Εμπόου, Τσουμάνη, Καθάριο στο 79 Σερφά, Πέρασε στο 53 Μπαϊκάρα από του Ρίδης, ο Κάτσης, το ο Κάτσις στο 65 Τριανταφυλάκος, Χασομέρης, Μεχia και